Εδώ είμαστε, πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Στο Λίμπερο 107 και 4, στον αθλητικό Λίμπερο. Πιστεύω ότι άμα το λέω κάθε μέρα, δεν ξέρω για έναν περίεργο λόγο θα κάνω σώμα. Δηλαδή θα χτίσω κοιλιακούς, θα six pack και τέτοια. Αν λέω αθλητικός, αθλητικός Λίμπερο, αθλητικός. Θα γίνω ένας αθλητικός τύπος κι εγώ. Δηλαδή, μεγαλεία. Και με Ισλανδία και με άλλες χώρες και με Ισπανία, όχι μόνο με Γαλλία. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε, Κωστής Τζαρός στο μικρόφωνο. Έξω ετοιμάζεται πάλι να ρίξει τα 120 ενωμένα εργοστάσια, μαρμαρίδιδες και διάφορα άλλα. Τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή αυτό είναι τέλη Μαΐου. Μεθαύριο θα έχουμε Ιούνιο. Τι συμβαίνει, λίγο έχει μπερδευτεί, έχει πάθει ένα αβαβά ο παπαπά ο καιρός. Εκεί που βγάλαμε βερμούδες κοντομάνικα, τώρα ξαφνικά μπουφάν, αυτά, χαλάζια, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή ποιος? Αυτός! 1-0 με εκτέλεση αράουτ και παντομήμα πάνω απ' όλα. Σήμερα θα κάνουμε απόπειρα να παίξουμε, θέλετε, γιατί έχουμε πολύ καιρό και το παρατήσαμε. Κάτι με τα δικαστικά, κάτι με τα. Με τους κορονοϊούς, κάτι με τα. Το ένα, κάτι το άλλο. Κάτι με τα αφιερώματα. Να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, να παίξουμε ευρέστο ηχητικό, να παίξουμε φτιάξτε την ιστορία όπως το κάναμε. Γουστάρετε, θέλετε. Έχω. Σήμερα, επειδή δεν θα μιλήσουμε σήμερα με Βασιλόπουλα, άρα έχουμε 50 λεπτά και έχω δωράκλα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την boutique του ΠΑΟΚ που πάντοτε σκίζεται να μας εξυπηρετήσει. Έτσι, και φοβερές προσφορές. Και στις δύο φανέλες μόνο 34 ευρώ, μία συν μία, μιλάμε για μία καταπληκτική προσφορά, οι αυθεντικές, που κανονικά κοστίζουν 55, 59 κτλ. Μπλούζες αυθεντικές, φανέλες να το πω καλύτερα, όχι μπλούζες, εμφανίσεις. Λοιπόν, μία τέτοια μαύρη, γιατί πήρα μία για το μικρό και είχα μία δώρο, τη μία την κρατάω για τον Θανούλη, την άλλη θα σας την κάνω σήμερα κλήρωση. Αφού έχουμε παραπάνω από μισάωρο και έχουμε όλη την ώρα δική μας, μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Είναι μία μαύρη αυθεντική Macron με το στοίχημα μπροστά, κανονικά, χωρίς όνομα, χωρίς πίσω να υπάρχει το σούξου μούξου, χωρίς να υπάρχει πίσω τίποτα, κανονικά. Εσείς θα βάλετε μετά ό,τι θέλετε. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Μιχάλη, το φίλο μου, τον Κρεοπολείο, στον Εύωσμο και στην Αθηνά, το Ψητοπολείο. Εκεί κορυφαίος και επανήλθε. Είναι αυτός που σας ταΐζει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Δίνει και τη σακούλα κρέατα και το Κρεοπολείο του κορυφαίος. Αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Άνοιξες ή λέω κάνω λάθος? Άντε αγόρι μου, φιλιά, φιλιά, είμαι αέρα. Φιλιά. Λοιπόν. Άρα. Σήμερα, μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Θέλω να διευκρινίσω ότι η μπλούζα είναι large. Δηλαδή, ο extra large ρουφιέται, έτσι, ο medium τρώει. Θα χρειαστούν κάποιες, αυτή έχω, μία μαύρη, έχει υπέροχο σχέδιο επάνω, κουρεμένο χόρτο, ξέρετε, που είναι μία πιο, το μαύρο πιο έντονο, στο άλλο λίγο πιο μαύρο γκρίζο. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κυμπάρικη. Η Macron έχει κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Λοιπόν, τρέχετε στις επίσημες, στις δύο μπουτίκ του ΠΑΟΚ και στο κέντρο στην Αγία Σοφιά, στο ασπρόμαυρο σπίτι που κάποιοι το λένε κόκκινο, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά και στην επίσημη μπουτίκ κάτω από τον ναό, στο γήπεδο, γιατί έχει εξαιρετικές προσφορές. Τρέξετε βέβαια και με τη φόρτσα, με το κουπόνι που είχε, πήρατε την μπλε, την μπλούζα και αυτή έγινε χαμός. Με 24 ευρώ μόνο. Λοιπόν, εμείς σήμερα στο 50 λεπτό και λιγότερο από 50 λεπτό θα κληρώσουμε μία τέτοια μπλούζα. Και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα και εσείς που θα παίξετε αντίστροφη μέτρηση και οτιδήποτε άλλο και εσείς που θα βγείτε απλά να πείτε την άποψή σας, να ζητήσετε οτιδήποτε, αλλά και εσείς που θα στείλετε μήνυμα, το ξαναλέω, FM κενό, το μήνυμά σας στο 54222. Μόλις 62 λεπτουδάκια. Ούτε καν ευρώ. 62 με το ΦΠΑ μέσα. Λέει ένα 50 λεπτό συν τα 12 αυτά λεπτουδάκια είναι 62 λεπτά. Όλα όμορφα. Όμορφα. Έχει ζητηθεί αυτό.
και εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ. Πριν έρχομαι στις γραμμές τώρα, αλλά μου έχει ζητηθεί αυτό. Αφιερωμένο, λέει, σε μια μελαχρινή που με έχει καταστρέψει. Κάτσε να το διαβάσω πώς ήταν το μήνυμα του Στέλιου. Τσάτς, σε ευχαριστώ για την παρέα πρωί μεσημέρι. Πέρασε μια δύσκολη φάση. Οκ, okay, αυτό δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε. Παρακάτω. Ναι, οκ, okay, και εγώ σε ευχαριστώ. Θα ήθελα, τώρα που συνήλθα και έχω φάει καψούρα με μια μελαχρινή στη δουλειά, και τώρα που ξαναβρεθήκαμε γιατί δουλεύαμε, λέει, ένα λάξ, να αφιερώσεις όνομα, λέω. Δεν ξέρω. Μήπως σε κάψω. Μήπως καταστραφείς, μου είσαι τίποτα παντρεμένος, μου είσαι τίποτα... Λέω τώρα, λέω. Εντάξει. Στις μελαχρινές, λοιπόν, γιατί είναι πολύ τραγουδισμένες οι ξανθιές. Αδικημένες οι μελαχρινές. Όμορφο μελαχρινό μου, σε έχω βάλει στο μυαλό μου. Δηλαδή, αν έχουν παράπονα, ας πούμε, μελαχρινές οι κοκκινομάλες, ρε παιδιά, τι να πούνε που τις έχουν τελείως την απέξω, είναι εκτός 18άδας μονίμως και βλέπουν το τραγούδι με το κιάλι. Ε? Με το κιάλι υπάρχει ένα τραγούδι, ένα-ένα, το οποίο το είχαμε ανακαλύψει για κοκκινομάλες, το βάλουμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε τώρα στις γραμμές να δούμε τους φίλους μας που περιμένουν εκεί. Χαίρετε. Μήπως γνωρίζετε καλώς, κάνει. Ναι. Τι κάνει ο Ολυμπιακός Κωστή, ο κατανόμαστος. Τι να κάνει. Πήρανε έκανε τώρα, Κωστή, πήρανε μειώσεις μία... μισθών. Ναι. Που όχι, δεν θα... γι' αυτό πήγε ο Βαγγέλας εκεί. Τους καλόπιασε, είσαστε καλύτεροι, αλλά ξέρω. Πάρτε να έχετε. Δεν ξέρω. Να μειώσουμε μισθούς. Πιθανόν. Δεν ξέρω. Πήγε εκεί πέρα, τους καλόπιασε, είσαστε καλύτεροι, είναι αλλά το... πέρασε και λίγο το λογιστήριο με μειωμένο μισθό. Τον Μπαλαμούτη πριν από το ψαλίδι. Ο παπάς, τον Μπαλαμούτη πριν από το ψαλίδι. Δεν ξέρω. Ξέρεις που είναι το θέμα. Ότι γιατί αυτοί οι παίχτες τώρα δεν διαμαρτύρονται, μου λένε ρε μεγάλε. Τι να πούνε. Γιατί εμείς πάμε και πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς που τι να πούνε, Κωστή. Τσουκνίδα! Ήθελα να σου πω κάτι. Είσαι έτοιμος! Δεν υπάρχει. Θα. Δεν είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Παίζεις. Έτοιμος. Σου δίνω γράμμα, παίζεις αντίστροφη μέτρη, σε βάζω για τη μαύρη μπλούζα. Δεν υπάρχει. Η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό. Είπες μπλούζα, επειδή την είδα. Επειδή την είδα χτες, προχτές μάλλον, είναι φανταστική. Φανταστική. Πλάκα. Θεωρώ ότι από τις τρεις φετινές, τι δεν μου αρέσει τη φετινή, ας πούμε την ασπρόμαυρη, δεν μου αρέσει που έχει πολύ άσπρο πίσω. Αυτά είναι βίτσια, δηλαδή άλλους αρέσει, έτσι. Μ' αρέσει που έχει χοντρή ρίγα, δεν μου αρέσει ψηλή ρίγα, δεν μου αρέσει το πολύ. Δηλαδή πέρσι που είχε μαύρη πλάτη, μου άρεσε πιο πολύ, ρε παιδί. Αυτά είναι περιορέξεως. Επειδή ρώτησα, είπαν ότι δεν μπορεί να διαλέξει. Ας πούμε μπλε και άσπρη ή μαύρη και άσπρη. Πρέπει εντάξει, να είναι μπλε και μαύρη. Ναι, ρε παιδιά, σου δίνει τη δυνατότητα. Εντάξει, οκ. Okay, okay. Ναι, όχι, για το, μπλε για, και μαύρη μόνο. Για το μία αλλά... συν μία. Ναι, ναι, αυτό, για, ναι. Για το μία συν μία. Εγώ πήρα μία μπλε και μία μαύρη. Έτσι, 34. Ακόμα, ναι, ναι. Ναι, ακόμα ναι. Και για το τύπωμα. Επειδή ρώτησα και για το τύπωμα. Εντάξει, το έχουν λίγο τσουχτερό η αλήθεια. Στο, πρόσεξε, στο τύπωμα δεν μπορεί να γίνει αλλαγή, μου είπαν. Δηλαδή, τύπωσε από πίσω ο Τσουκνίδα, δεν μπορεί να πα μετά. Συγγνώμη, κάτω από το ξέρω. Εντάξει, έτσι. Αυτό το ξέρω, εντάξει. Πάντως, παιδιά, δύο γνήσιες φανέλες. Μαύρη μπλε, η δεύτερη και η τρίτη. 34 ευρώ, φίλε, είναι η μισή τιμή μιας κανονικής μπλούζας, έτσι, πάνω κάτω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις να τη διεκδικήσεις. Είσαι έτοιμος. Δεν έχω χρόνο, ρε Κωστή, δεν έχω χρόνο. Αν θέλω να με βάλει. Άσα τώρα δεν έχει χρόνο. Καλά, όλα. Μπαμ. Πρόσεξε, τι θα κάνουμε. Αφού δεν έχει χρόνο και δεν προλαβαίνει, δεν θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Ποια τραγουδάει εδώ. Για βάλε. Εύκολο. Παπαδοπούλου, ρε Κωστή. Έλα ρε φίλε. Αυτό είναι. Πάρ' τον γκόγκ. Λοιπόν, πάρ' αν και το χειροκρότημα. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ, Κωστή, να είσαι καλά. Είναι και να ξέρω άλλη φορές παίζω. 600. Δεν το θυμάμαι το 600. Μπλουζάρα. Αυτό. Έγινε! Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Τσουκνίδα! Από πού βγαίνει το Τσουκνίδα, λέει. Να σα το πει ο Τσουκνίδα. Ναι! Γεια σα! Χαίρετε! Από την Τσουκνίδα. Πού με είχαν κεράσει τσουκνιδόσουπα, θα φας, λέει. Και
δεντρό, λέω, βότσα, εγώ βότσαλα. Έχω πάει τσουκνιδόπιτα. Τσουκνιδό, α, τσουκνιδόπιτα, όχι τσουκνιδός, ναι, σωστά, τσουκνιδόπιτα, λέει. Α, νομίζω στην Κεφαλονιά. Έχουμε, πολύ λέει, ωραία. Καταπληκτική, λέει. Λέω, η πεθερά την κερνάει. Τσουκνιδόπιτα. Χαθήκατε, ρε παιδιά, να βάλετε κάτι, να κάνετε μια ωραία μπουγάτσα. Να βάλετε μια σπανακόπιτα, κάτι, βάλετε χορταράκι. Όχι, τσουκνίδα, λέει. Τσουκνιδόπιτα. Το χειρότερο, βέβαια, το χειρότερο στην Πάτρα που μας έβγαλαν σε τραπέζι, μπακαλιαρόπιτα. Φίλε, αν δεν μας θες στην παρέα σου, πες μας να φύγουμε, μη μας κερνάς τέτοιες μαλαμπίπι. Είναι έτσι, σαν τα υπόλοιποι που κάνουν την χαστή αυτή την πίτα με τα ψάρια. Μπακαλιαρόπιτα. Το σκέφτηκες πολύ να το κάνεις τον το μπακαλιάρο, δηλαδή το επόμενο είναι... Δηλαδή, άμα ήταν γαβραδόπιτα, θα την έτρωγες. Έχεις δει φρίσμπι που πετάς το δίσκο και πάει μακριά και δεν ξαναγυρίζει ποτέ το φρίσμπι. Γιώργο! Τέλει. Ναι, αγόρι μου, σε ακούω. Θα παίξεις σήμερα. Ό,τι γράμμα θες! Διαλέξεις εσύ! Ορίστε. Όχι! Όχι, να για να μην λένε ότι ξέρεις... Βεβαίως. Ότι υπάρχει μεροληπτούμε και τα συναφή. Λοιπόν, θέλω Γιώργο. Εκτός από ομέγα. Όχι ρε Γιώργο! Όχι ρε Γιώργο, δεν είσαι ντάκτορ, γιατί μου το χαλάς! Εντάξει. Η αλητεία είχε έτοιμο το Μέγα, έτσι. Λοιπόν, θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, ηθοποιό ή τραγουδιστή, φαγητό, ζώο και βρισιά ή μπινελίκι από, εύκολο γράμμα λέμε, από Κάπα. Έφυγες. Κωνσταντινίδης. Ναι. Καστοριά. Ωραία. Ξένος παίχτης από Κάπα. Κρόιφ. Κρόιφ, μπράβο. Ξένη ομάδα από Κάπα. Ξένη ομάδα. Ναι. Η καταπληκτική Λίβερπουλ. Όχι ρε, κάτσε. Η Ιταλική. Ιταλική. Η Κάλια. Κάλιαρη, ναι, 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 ναι. Μπράβο. Από το στόμα μου το πήρες. Προπονητή από Κάπα. Είπαμε προπονητή από Κάπα. Όχι, είπαμε παιχνίδι, ήταν και ο Κυράστας. Ο Κυράστας, ο συγχωρεμένος, βεβαίως. Ναι, πάμε ηθοποιό ή τραγουδιστή. Ζήσε τώρα μόνος. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου, ηθοποιός, μπράβο. Αυτός το λέει, ναι. Το ζήσε τώρα μόνος, ναι. Φαγητό από Κάπα. Κολοκυθάκια και πιστά. Σκέφτηκα Κεσιφίας. Κεσιφίας. Καρατόσουμπα. Κρεατόσουπα. Κρεατόσουπα, πολύ ωραία. Ζώο από Κάπα, είσαι πολύ κοντά, θριαμβεύεις. Κένταυρος. Κένταυρος, πάρα πολύ ωραία. Έχει και τέτοιο. Κριάρι. Κριάρι. Και τον πινελίκι είναι το κριάρι. Όχι. Και μια βρισιά από Κάπα. Κλόπεδα. Αποθεώνεσαι, πάρε τον γκόγκ. Το χειροκρότημα. Τα κορίτσια, κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε λίγο να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Κορίτσια, είστε από την Κολομβία, είστε playmate. Ναι, ναι, ναι. Όλες, ναι, και εσύ, ναι, και εσύ, ναι, και εσύ, δίπλα, ναι, και εσύ, ναι, και εσύ. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, όλες. Ναι, κόλλησε το ναι. Ομάδα βόλεϊ. Κάτσε. Ομάδα βόλεϊ. Περίμενε λίγο. Θέλεις εσύ να μας πεις τι ομάδα είσαι? Όχι, δεν θέλω. Μη σώσεις. Και εμείς δεν θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Γιωργάρα μου. 4-16, ευχαριστώ. Γεια σου, yeah. Γιώργη μου, γεια σου Γιώργη μου. Παίζουμε σήμερα, κάνουμε χαβά, κάνουμε μουχαμπέτη, κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο σαφώς, πιο αναλυτικά το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, πρωί και μεσημέρι. Σήμερα παίζετε για μια μπλουζάρα, για μια φανελάρα, μάκρον, μαύρη, αυθεντική. Τη φετινή δίνουμε. Μέγεθος large. Τρέξτε στην μπουτίκ να προλάβετε. Δύο μπλούζες 34 ευρώ. Μια μαύρη και μια μπλε. Την πρώτη και τη δεύτερη. Σ' όλα έχει εκτός βέβαια. Έτσι, πάμε εδώ τώρα να δούμε. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Καλώς το κοράσιον. Λοιπόν. Ναι. Όλοι είπατε, τα πάντα είπατε από Κάπα. Ναι. Μια λέξη δεν είπατε που είναι βρισιά. Έχω πολλές στο μυαλό μου, να ξέρεις. Αυτή που θα σου πω εγώ δεν την έχεις. Μου αρέσει το κουνάβι, σαν βρισιά. Άντε ρε κουνάβι, έτσι. Όχι παιδί μου, ναι. Κολόγαβρος υπάρχει. Βεβαίως, εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα μπιπ στην εκπομπή, θαρώ. Κοίταξε, με το κολό μπροστά μπορείς να πεις πολλά πράγματα που δεν είναι επιλείψιμα. Κολοκοτρώνης, κολοκύθι, έτσι. Λοιπόν, κολοτούμπα, εκεί δεν είναι άσχημο. Τώρα, αν τη βάλεις αλλού τη λέξη, νομίζω ότι μπορεί να κοπείς. Άνετα, άνετα.
Έτσι, ναι. Άνετα νομίζω. Καταρχήν εσύ κάνεις πολλά λάθη στην εκπομπή. Πάρα πολλά. Αμέτρητα. Αμέτρητα, αμέτρητα, αμέτρητα. Καταρχήν, με το που έβγαλες το Χρύσανθο. Δεν τον έβγαλα. Μια στιγμή λίγο. Α, ναι, τον έβγαλα εκτός στούντιο. Έχεις δίκιο. Τον έβγαλα, του είπα πέρασε έξω. Αλήθεια λες. Πρώτον, μπήκε μόνος του. Θέλω να είμαι εντάξει απέναντί του, γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει να είμαστε. Τα σύρματα πέσανε όταν έκανα τη φορή του επίτηβου. Εκείνη τη στιγμή έπεσαν. Και όχι όταν μπήκε ο Χρύσανθος. Εδώ στον Τρίλοφο, ναι? Που είμαι εγώ, με το που άρχισε να μιλάει ο Χρύσανθος. Ναι. Τέρμα. Α, καλά, αυτό είναι επειδή κατέβασα εγώ τη φέτα, για να μην ακούγεται. Άρχισαν τα παράσιτα. Η πλάκα είναι ότι μπαίνει να πει την είδηση για τον Άρη. Καταλαβαίνεις, αμηχανία, awkward το λένε οι Αμερικανοί, κοιτιόμαστε. Τι έγινε, θέλω να πω κάτι για τον Άπης, ok. Λέει και αρχίζουν και έρχονται μηνύματα στο κινητό. Τον, 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 με ήχο. Λέει, για μένα είναι, λέω, το κατάλαβες. Πάλι καλά. Εντάξει, είπα και άλλη φορά. Είμαστε ευτυχείς που είμαστε σε ένα ραδιόφωνο που μας αφήνει να πούμε πραγματικά ό,τι θέλουμε. Και να απέχουν και οι απόψεις μας πάρα πολύ η μία από την άλλη. Έτσι. Απλά εμείς έχουμε δίκιο, οι άλλοι έχουν άδικο. Είναι ελεύθεροι να πούν αυτό που θέλουμε εμείς. Του το έχω τάξει πάντως, θα μπούμε μια φορά, ένα δύο ώρο θα μπούμε οι δυο μας μέσα. Θα μπούμε. Λοιπόν. Αν θα πάθει τίποτα ο Μίτσος από το γέλιο, ναι. Θα δείξω ευθύνη. Όχι, όχι, το παιδί, όχι, όχι. Λοιπόν, Τζόρτζια, Γεωργία, Γεωργία. Σου έχω πει όταν έδινα Παναλλαδικές 1989 Αθηναγόρα απέναντι στον μπαλκόνι ήταν μια μαμά που η κόρη της έβγαινε και έπαιζε κάτω κουτσό κρυφτό και χανότανε και έβγαινε συγκεκριμένη ώρα κάθε απόγευμα που διάβαζα ιστορία, μπλε βιβλίο και κόκκινο και φώνας και έλεγε «Γεωργία!» Αυτό το ηχόχρωμα, αυτό το πράγμα τώρα φαντάσου το 49 φορές «Γεωργία!» Κάποια στιγμή, μια μέρα, δύο, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, βγήκα και εγώ και φώναξα «Λιθουανία! Εστονία!» Δεν άντεξα. Εντάξει, δεν άντεξα. Που να ξέρα βέβαια θα πάρω Γεωργία γυναίκα μετά, έτσι. Δηλαδή, είσαι της μοίρας τα παιχνίδια. Α, γυναίκα Γεωργία τη λένε. Γεωργία τη λένε, βεβαίως. Απλά τη φωνάζω Τζόρτζια. Δεν, όταν γνωριστήκαμε, λέω πώς σε φωνάζουν όλοι. Γεωργία, εγώ πρέπει να βρω κάτι άλλο. Λέω, δεν, γιατί λες, εσύ θέλεις κάτι διαφορετικό. Θέλω κάτι διαφορετικό. Γιατί εγώ θα είμαι ο άντρας σου και θα σε παντρευτώ. Οπότε δεν γίνεται. Λέω, α, θέλω εγώ. Οπότε πρέπει να βρω κάτι άλλο. Λοιπόν, Γεωργία, είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Μιλάμε για προλογάρα, έτσι. Θέλω να μου πεις. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, ηθοποιό ή τραγουδιστή, φαγητό, ζώο, μπινελίκι. Το γράμμα σου είναι πανεύκολο και είναι το σίγμα. Πάμε. Τι όχ. Σίγμα. Πάμε. Southampton. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Έλληνας παίχτης. 13 συν 1. Κοντός. Έφαγε πολύ μπινελίκι. Έφυγε. Ξαναγύρισε. Καλπιγγύρι. Ναι. Μπράβο. Ελληνική ομάδα από σίγμα. Τώρα με το κολόγαβρο μπορείς να παίξεις και με άλλη λέξη εδώ τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Που είναι, αλλά δεν θέλουμε. Σέρες, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι για το ήθος σου. Εμείς δεν βρίζουμε στην εκπομπή. Έτσι, αλίμονο. Πάμε. Άλλο. Είπαμε, προπονητή από σίγμα. Ο καφέ δερμάτινο. Καφέ δερμάτινο, λέω. Και στον Πορτογάλο. Ο Φερνάντο. Σάντος. Σάντος, μπράβο. Ηθοποιό ή τραγουδιστή από σίγμα. Εύκολο, ευκολάκι το έχεις, το βλέπω στα μάτια σου. Ηθοποιό. Ναι, ή τραγουδιστή. Τραγουδιστή. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω. Κατερινούλα, η Κατερίνα ή η Κατερίνα. Δεν μπορώ. Η Στα. Στανίση. Δεν βοηθάω καθόλου, έτσι. Φαγητό από σίγμα. Όχι, δεν βοηθάς. Φαγητό από σίγμα. Σαλμαδάκια. Σαλμαδάκια, πάρα πολύ ωραία, ναι, το είπες. Ένα ζώο από σου. Σαλιγκάρι. Σαλιγκάρι, πολύ ωραία. Και ένα μπινελίκι. Τα είπαμε. Για το γάβρο δεν χρειάζεται τώρα να τα επαναλαμβάνουμε. Πάρε ναι, τον γκόγκ σου, διαπρέπεις. Ο Μίτσος καλά είναι, γελάει. Γελάει, σου λέω έτσι και πας τίποτα από το γέλιο, θα σε χρεώσω. Πάρε και το χειροκρότημά σου, χρέωσε το σε μένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τζόρτζια, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψοφία. Μπας και σου 686. Πληρώσω την μπλούζα. 686, τέλεια.
Γεια σου, Γεωργία! Να σου πω, Βεβαίως, να μου πεις. Βεβαίως, εδώ είμαστε εμείς. Ναι. Μπλούζα σαν αυτή που έχει ο Μίτσος. Ναι. Δεν νομίζω να έχει άλλος. Τι, πες. Την ανταλλάσσω. Του Ίβιτς. Ίβιτς. Μόλις την έβγαλε από πάνω του και με την υπογραφή του παρακαλώ. Πλάκα κάνεις. Μπράβο. Συλλεκτική. Μόλτο και μπροστά ΔΕΠΑ, αέριο. Όταν είχε βάλει τον γκολ, τώρα κάτσε να τη βρω και θα σου πω. Την έχω ναι. Πρέπει να είναι με ΔΕΠΑ μπροστά. Ίβιτς. Όταν είχε Πουμα. Βάλει ένα γκολ ο Ίβιτς, ναι. Πούμα, ναι, έτσι. Πούμα. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Συλλεκτική. Μιλάμε... Συλλεκτική, την κρατάς. Αυτή είναι... αυτή είναι, δεν είναι για να φοριέται, είναι για τζάμι. Τζαμαρία. Γιατί φοράμε, εγώ ξέρεις θα την κάνω. Εικόνισμα. Θα την κόψω και θα βάλω ένα καδράκι από εδώ και ένα από εκεί. Το μπρος και το πίσω. Ωραία, ωραία φάση κάνεις. Ωραία σκέψη. Γιατί πολλές φορές το έχω αυτό το θέμα. Πολλές φορές δεν ξέρεις τι να βάλεις. Το μπρος μέρος ή το πίσω. Πολύ ωραία σκέψη. Για τα δύο. Τέλεια. Γεια σου, Γεωργία. Φιλιά. Bye, bye. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Καλώς στις αίρες τις τιμημένες. Την πόλη του 6-1. Τη βροχερή. Του 11. Του 11, άλλος είναι ο 10, τον ακούς. Γνωρίζεστε με αυτόν, γνωρίζεστε με το 11. Όχι, δεν γνωρίζω εμάς, όχι. Πες λίγο, πού είναι το σουβλατζί δικό σου ακριβώς. Πες εδώ και τα λοιπά, να έρθει να σε βρει. Είναι ο Δος Σκρά, η μάχη του σουβλατζίου. Μεγάλη μάχη στο Δος Σκρά. Σκρά. Ναι. Πολύ ωραία. Κάνουν... Σου έχω και σλόγγαν. Είσαι έτοιμος. Ναι. Στέλιος. Και όλοι κάνουν σκρά για να φάνε σουβλάκι. Λοιπόν, άκουσες 11. Να πας να βρεις, να φύγει ο τείχος. Η Βίκη Χατζηβασιλείου σε ραδιοφωνική έκδοση στο αρσενικό της. Να συναντηθούν τα ζουμουσάκια και οι φίλοι εκεί στα Σέρας. Πληθυντικός. Λοιπόν, θέλω. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, ηθοποιό, τραγουδιστή, φαγητό, ζώο, Μπινελίκη. Από το γράμμα σου είναι εύκολο και είναι το γάμα. Πάμε. Γεωργιάδης παίκτης προπονητής. Ναι. Ομάδα Γιάννενα. Ωραία. Ξένο θα μπεις από G αφού γάμα δεν υπάρχει. Ξένος. Γιώργη Χάτζη. Έλα. Γιώργη Χάτζη. Μπράβο. Γιώργη Χάτζη. Ωραίος. Ομάδα Γένοβα. Μπράβο. Γένοβα. Προπονητή ξένο είπαμε. Πεπ. Ένας Ιταλός στον απογράμμα. Πεπ. Πεπ, Καταλανός, Manchester City, Barcelona, Bayern, Πεπ, Γουαρδιόλα, έτσι. Ηθοποιό ή τραγουδιστή. Ηθοποιός ή τραγουδιστής, γερολιμάτος τραγουδιστής. Γερολιμάτος, φίλε, με συγκλονεί, έχεις πολύ ήθος, πάρα πολύ ήθος, φίλε, πάρα πολύ. Ηθοποιός Γερμανός. Μπράβο, τέλεια, ένα φαγητό και ένα ζώο. Και ξεμπερδέψαμε. Πάρα πολύ ωραίος φίλε είσαι. Πάρε τον γκόγκ σου. Πάρε τον γκόγκ σου. Περίμενε, περίμενε. Θέλω να γίνονται όλα με το χειροκρότημα από τα κορίτσια από την Κολομβία. Την ομάδα Beach Volley της Κολομβίας που τη φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ. Και μια ωραία λέξη σύνθετη με το κουνάδι είναι το ασυτοκουναδί. Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι αγάπη, λατρεία. Ούτε καν κουνάδι. Είμαι ανανός, έτσι. Δηλαδή, εκεί ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πας να δώσεις γραπτές προφορικές εξετάσεις από ανθυποκουνάβι, να γίνεις υποκουνάβι και μετά να πάρεις το κουναβόσιμο. Και να γίνεις... να έχεις την επάρκεια. Στέλιο, δώσε μου τα τρία τελευταία. Θύμισε μου. Τα τρία. 283. Έγινε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Στέλνετε και τα μηνυματάκια σας που είστε ντροπαλοί και δεν θέλετε να βγείτε, είστε στη δουλειά, γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54-222. Μόλις 62 λεπτουδάκια, κληρώνουμε μαύρη, υπέροχη, μάκρο, φανέλα, αυθεντικά της Παοκάρας, ένα κόσμημα, ένα στολίδι, ένα υπέροχο δώρο σήμερα. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς το λάκωμα. Συμφωνώ σε αυτό που λες και το πρωί και το τώρα. Συμφωνώ, λέω ναι. Ναι. Αλλά εξασκώ το δικαίωμα βεβαίως. Να μην θέλω να παίξω σήμερα που όλοι οι άλλοι θέλουν να παίξουν. Μια στιγμή, να ρωτήσω λίγο την αρχηγό της Κολομβιανής ομάδας. Εσύ με τα γαλανά μάτια, με το γατί σου το βλέμμα. Το θεωρείς σωστό που δεν θέλει να παίξει ο Παναγιώτης. Όχι. 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 Λοιπόν, θα παίξεις εσύ για μένα τότε και θα σου πω εγώ κάτι. Τέλεια. Δώσε μου γράμμα να παίξω.
Περίμενε, βάζω αντίστροφη μέτρηση. Βάλε. Βάλε να σε αγχώσεις. Πάμε. Αμάν, ίδρωσα. Κυλάει η σταγόνα στην πλάτη, πάει στην κολοχαράδρα του υδραυλικού. Πάμε, δώσε μου γάμα, δώσε μου. Όχι, 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 πρόσεξε. Ποιο είναι το σκυλάκι του κυρίου Μαρινάκη? Α, έχω πολλά που κάνει με καταληξία. Ναι. Μπορώ να παίξω με διάφορα ονόματα. Ο Playmobil, ο Αλεξάκος, ο Καραμπίμπιπ. Όχι, όχι, το Playmobil, πες το, στην κριτική κατάληξη το για play... να έχουμε... Βεβαίως, το Playmobilάτσι. Α, μπράβο, έτσι. Εντάξει, κέρδισα. Περίμενε, γκόγκ. Βέβαια, βέβαια, βάλε όλα τα σχετικά τώρα. Περίμενε, τα σχετικά. Αποθέωση. Κοπελιά, θέλεις να φύγουμε μαζί να κλεφτούμε να πάμε σε ένα νησί? Όχι, δεν θέλω. Τι είναι αυτές σήμερα οι ξινές που μου στείλανε εδώ? Τι είναι αυτές τώρα δηλαδή? Διώξτες όλες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τι? Όχι, εγώ δεν έχω να σας πω γιατί βγάζετε γλώσσα. Μα τώρα τι δηλαδή, εγώ τις λέω να κλεφτούμε και... 4,85 για την κλήρωση και πρόσεξε... Λες να παίζει ρόλο που είμαι λίγο παντρεμένος? Και όχι, με, και με δυο παιδιά. Κάνε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες, όχι, όχι. Κάτσε, κάτι άλλο συμβαίνει. Να ρωτήσω, ρε παιδί μου, κοπελιά, σας ενοχλεί που είμαι παντρεμένος με δυο παιδιά? Όχι. Ήμουν αβέβαιος, ρε παιδί μου, ήμουν αβέβαιος. Αυτά τα νέα γενιά τα έχει ξεπεράσει αυτά τώρα, 25χρονες. Δεν είναι. Μάλιστα. Το έχουν ξεπεράσει αυτό, ναι. Λοιπόν, 4,85 για την κλήρωση. Σε έβαλα, Παναγιώτη. Παντομήμα θα κάνω και θα το μεταφέρεις εσύ στο Χρύσανθο. Ναι. Θα το ρωτήσεις. Θέλεις να σου κάνω κάτι με το δακτυλάκι μου? Περίμενε, 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 γιατί έχω, έχω απάντηση. Ξαναρωτάς. Θέλεις να σε κάνω κάτι με το δακτυλάκι μου? Ναι, λες. Ναι, θέλω. Άμπρα. Ναι, ωραία. Θέλω. Και βέβαια δεν αφήνουμε κανένα υπονοούμενο σεξουαλικό. Απλά του λέμε, ναι, έλα, του κάνουμε με το δίπλα στο με τον αυτό δείκτη. Αυτό είναι μία βερσιόν. Η μία. Η καλύτερη, μπορώ να πω για μένα, είναι που κάνεις το κάτω σου χείλος και το κάνεις... Μόνο έτσι μπορείς να... Είσαι παλιοχαρακτήρας, παλιοποιότητα. Είναι ανέκδοτο αυτό που λέει, κοπελιά. Ναι. Θέλεις να σου κάνω παιχνίδια με τα χείλη και τα δάχτυλα? Από εκεί το έχω κλεμμένο. Αλλά για τον Χρύσανθο, για να τον βραχυκυκλώσει τελείως. Όχι, όχι. Ό,τι πρέπει. Όχι, όχι. Ωχ, Αναγία μου, τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Τον αγαπάω πολύ, γιατί είναι συνάδελφος, τέσσερα παιδιά αυτός, τέσσερα εγώ. Κοίταξε, πέρα από τις διαφωνίες μας, θέλω να σου πω ότι ο πρώτος που πραγματικά σκίστηκε για να έρθω εδώ. Εγώ θέλω να είμαι έντιμος με τους ασχέτως που σκοτωνόμαστε. Αυτά, 9 στις 10 φορές έτσι σκοτωνόμαστε για τα ομαδικά. Σε έχω πει κι άλλη φορά. Εγώ θέλω να είμαι έντιμος και σωστός. Ξέρω με ποιον μιλάω. Ακριβώς. Ξέρω με ποιον εμπιστεύομαι. Μα καλά λέει, εσύ λέει, εγώ λέει, πρέπει να έρθει λέει στο Λίμπερο. Έτσι, βάζοντας στο πλάι τις όποιες διαφωνίες, όποιες διαφορές, μόνο και που... Μα αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Θέλω να τον έχω εδώ κοντά για να με τσιγκλάει. Πώ το λέω? Εγώ θέλω να μπαίνει και... Μπράβο, έτσι. Αυτά. Τα καλύτερα είναι αυτά. Φιλιά! Ναι! Δεν μου λες, θα μιλήσει σήμερα ο... Όχι. Ο Βασιλόπουλος. Αύριο μεθαύριο. Okay. Αύριο μεθαύριο. Γράψε μια ερώτηση έτσι. Ναι. Αυτό. Πες την. Θέλω να ρωτήσω. Τερματοφύλακα θα πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα? Πολύ ωραία. Είναι βασικό γιατί... Έχω ακούσει κάποια πράγματα και θέλω... Θα σου απαντήσω αμέσως, Παναγιώτη μου. Γνώμη. Βεβαίως, εννοείται ότι πρώτα απ' όλα σεβόμαστε τις απόψεις των δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ, ειδικά όταν πρόκειται για τον Κώστα Βασιλόπουλο. Θα σου πω όμως κάτι που εχθές το είπα χωρίς να ξέρω. Σήμερα είδα ανακοίνωση από τον Γιώργη Σαββίδη. Χθες κάτι είπα το μεσημέρι που με ρώτησε κάποιος, φίλε, κάνα μεταγραφικό και αυτά. Και είπα το εξής. Ναι. Παιδιά, θεωρώ ότι επειδή ναι μεν είναι Μάιος και έχουμε συνηθίσει τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου να συζητάμε για ποιον θα έρθει, ποιος θα φύγει, μεταγραφές αυτά κτλ. Είπα, δεν είναι ένα συνηθισμένος Μάιος, ένα συνηθισμένος Ιούνιος. Έχουμε μπροστά μας 12 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Άρα, μήπως είναι λίγο άκερο
και άτοπο να συζητάμε αν θα έρθει ο Μενσά, αν θα έρθει ο Αϊτόρ, αν θα φύγει ο Τάδε ή έτσι αλλιώς. Ναι, και ναι, ναι. Σήμερα, εγώ δεν λέω ότι το άκουσα από μένα, εννοείται δεν έχω τέτοια θέματα, το ξέρετε. Ενημερώνω, λέει ο Ιώσα Σαββίδης, ο Γιώργης, ενημερώνω ενημερωτικά προς όλους και για κάθε υποψήφιο παίκτη. Οι παλιές, μέσα εισαγωγικά, καλές εποχές τελείωσαν. Ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα αρχίζει έναν γολγοθά αγώνων. Το μυαλό όλων εκεί. Κόβοντας κάθε συζήτηση αυτό. Για τα μεταγραφή. Αυτό, παιδιά. Ωραία, έτσι, ωραία, πολύ ωραία. Το σεβόμαστε. Ένα τελευταίο τώρα που το είπες αυτό για το αυτό. Οι 10 αγώνες, κόρια από τα 2 που είναι το κύπελο, γιατί 2 θα είναι σίγουρα για μας. Δεν ναι. ξέρω για τους Εγώ άλλους. Είπα 12 γιατί για είναι ναι, όλα μέσα, ναι. Εμάς θα είναι 2 για το κύπελο και 10 ναι, για τα... Είναι 30 βαθμίες, δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Στα 10 παιχνίδια. Πώς έχουμε διαφορά από τον Ολυμπιακό. Έτσι όπως είμαστε τώρα. Τώρα, με την τιμωρία στους 14. Κανονικά, ναι, όπως είμαστε. Ναι, 14. 14. Άρα, αν πάρουμε 30 εμείς και πάρει 14 αυτός, ισοβαθμούμε. Ναι, μπορείς να με κόψεις τα μαθηματικά για να ξανάρθω να δω στο Σεπτέμβριο, να ξέρεις. Ναι, έτσι όπως το λες, σωστά, βεβαίως. Ναι, ξέρω ότι βγάζεις σφυράκια με τα μαθηματικά. Καντήλες. Ξέρω και αυτό. Καντήλες. Σηκώθηκαν τα ακουστικά από το κεφάλι, μόνα τους σηκώθηκαν. Και εγώ, γιατί βγήκε ο κύριος Μπίσερβαρ, συγγνώμη κύριε Μπίσερβαρ, παίξ το πρώτα και μετά πες το. Ναι, σωστό. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό που είπε, νίκες όλα τα μάτς. Ναι. Κάντε το. Το πρώτα και μετά. Ναι, ναι, κάντε εγώ το. Δεν θέλω, κάντε να, το. Δεν θέλω να κάνεις νίκες όλα τα παιχνίδια. Θέλω να μου παίξεις αυτό που ξέρεις έτσι, έτσι. Σε όλα τα παιχνίδια. Κάντε το. Κάντε και, και αν κερδίσουμε και αν χάσουμε, εγώ ξέρω να κρίνω αν έπαιξες ή όχι. Ακριβώς. Πολύ. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Λοιπόν, τελευταία πριν το διάλειμμα, θερμή παράκληση. Ναι. Ναι. Έπεσε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Επιστρέφουμε γρήγορα να παίξουμε το τελευταίο 20 λεπτό. Για μια υπέροχη φανέλα. Στην Πάτρα πηγαίνει αυτό, αφιερωμένο. Ζητήθηκε. Έχει και εκεί πολύ ΠΑΟΚ. Πάμε κατευθείαν γραμμές, πάμε. Ναι. Α, πολύ ωραία. Εδώ. Τέλειος. Εδώ. Πω, πω, 0-3 κυρίες και κύριοι, καταπληκτικά. Σαν να εκτελεί βολές ο Σακύλ Ονίλ. 23-10-2-87-8-8-8. Πάμε να ξανασηκώσουμε το κέντρο μετά τις διαφημίσεις. Γιατί πέσαν και οι τρεις σφίχτα αγκαλιασμένοι. Όλοι παρεούλα, όλοι μαζί. Θέλω να πω ότι για το τέταρτο που απομένει, μπαίνετε με μήνυμα και διεκδικείτε υπέροχη φανελάρα μαύρη, large, η φετινή Macron ΠΑΟΚ. Εννοείται μπροστά, στοίχημα, τα πάντα όλα. Μια πάρα πολύ ωραία δωράκλα που θα την κληρώσουμε τώρα σε ένα τεταρτάκι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222 ή συμμετέχετε μέσα από το σταθερό, μέσα από τη σταθερούμπα, με αντίστροφη μέτρηση, με παιχνίδι, με ηχητικό, με. Πριν έρθω στη γραμμή να διευκρινίσω κάτι. Οι ερυθρόλευκες μονταζιέρες πιάστηκαν από δήθεν δήλωση του Μίσιτς, ότι είπε ότι μας τιμώρησαν και ότι και καλά υιοθέτησε τα περί πολυιδιοκτησίας. Είναι αστείο βέβαια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το ρωτήσανε οι συμπατριώτες του γιατί τιμωρήθηκε η ομάδα και είπε χωρίς να υιοθετεί σε καμία περίπτωση μας τιμώρησαν επειδή είπαν για πολυδιοκτησίες και τα λοιπά. Έτσι, το πήραν όπως ήθελαν, το έφτιαξαν όπως ήθελαν, το έδωσαν με τη μορφή που τους συνέφερε τα ερυθρόλευκα μιμιέ και οι πρόθυμοι να τα αναπαράξουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με σκοπό και μόνο να δημιουργήσουν ένα μπουμπούλα μια εβδομάδα πριν τα play-off. Με τις συζητήσεις με τη Sporting Λισαβόνας για τον ποδοσφαιριστή να στρέψουν τον κόσμο εναντίον, να δημιουργήσουν αυτά, παιδιά, πεθάνανε. Κάποτε περνούσαν. Αυτά τώρα έχουν παρέλθει προπολού, έχω να πω. Έτσι, για τις δηλώσεις του Μίτσης, να διευκρινίσουμε. Λες και είναι χαζός ο Μίτσης, δεν καταλαβαίνει. Πάμε. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Έλα. Ναι. Έλα. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Γεια σας, εσάς μιλάμε. Γεια. Ναι, τι κάνετε. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το όνομά σας. Ναι. Είμαι Τζόρτζια από Λεπτοκαριά. Καλώς την Τζόρτζια από τη Λεπτοκαριά. Κι άλλη Τζόρτζια. Θυμάστε. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Γι' αυτό είπα Τζόρτζια, για να μην σε πω Γεωργέτσα, είτε γυναίκα σου. θυμάστε που μπήκαμε στην Τούμπα μέσα που έβαλε την πιτυρικά. Α, δεν το θυμάμαι καθόλου, όχι. Καθόλου, είπα πολλά χρόνια πριν. Δεν το θυμάμαι. Μπήκε ο εγγονός ή ο γιος.
μπήκε μέσα. Εγγονός. Με τα παιδάκια, που... Ναι. Α, μπράβο. Τότε που ήταν με την Αναστασιάδη. Μπράβο, δεν το θυμάμαι, καθόλου πολύ. Ναι. Εγώ δεν στέλνω μηνύματα και τέτοια και σπανίως παίρνω εκπομπές. Ναι. Σας ακούω όμως. Πολύ χαίρομαι. Θέλω να μου βάλετε στην κλήρωση, 304 την τελευταία. Να σας βάλω στην κλήρωση. Και θέλω, ναι. Να σας και βάλω. Θέλω σφανιέρης οπωσδήποτε. Να σας γιατί βάλω. Γιατί διαρκείας έχω, κανόνισε. Να είστε καλά, Φιλάκια. Γεια σας, τη λεπτοκαριά. Και μη, ναι, και μη φοβάσαι τον Τζόρτζ, είναι οι πιο καλές γυναίκες. Γεωργία. Το ξέρω, Δεν έχω παράπονο. Να χαίρεσε τα παιδάκια σου. Ευχαριστώ. Να χαίρεσε τα παιδάκια σου. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σα. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Δεν θυμάμαι τώρα. Προφανώς είχαμε βάλει τον εγγονό στα παιδάκια που μπαίνουν και συνοδεύουν τις ομάδες. Πού να θυμάμαι, ρε παιδιά. Καθόλου δεν θυμάμαι όμως. Καθόλου. Πάμε. 23-10-287-888. Έχουμε ακόμα να πάρουμε μερικούς. Ναι, χαίρετε. Γεια σου Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον κύριο Θράσο μας. Τον αγαπημένο τι μας. Νέα, τι κάνετε. Εδώ. Κρατάμε. Πήρα να πω μια καλησπέρα έτσι να μιλήσουμε λίγο. Να ακούσω λίγο. Πολύ χαίρομαι. Δεν έχω τίποτε να τραγουδήσω, δεν έχω τίποτα να πω. Σας ακούω συνέχεια. Θα σας βάλω και εσάς. Α, πήρα. Κύριε Θράσο, σήμερα δεν θα μου γλιτώσετε. Θα σας βάλω να μου πείτε τραγουδιστή. Οπωσδήποτε, δεν θα μου ξεφύγετε έτσι, θα σας βάλω δεν και εσάς. Δεν είμαι τόσο καλά σήμερα. Δεν πειράζει, Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα το βρείτε αυτό, κατευθείαν θα το βρείτε. Για ακούστε λίγο, νομίζω θα καταλάβετε. Για. Πώς μπορείτε. Έβγε! Τέλειος! Ο Μάκης, τι πως πωρείς. Είδατε κύριε Θράσο, είδατε. Ναι. Άφησε τη λίγο την αφήσουμε. Βέβαια θα την αφήσουμε. Τη χρωστάω από το πρωί, τη χρωστάω, αλλά... Α, υπέροχο. Πολύ, δώστε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 108. Τι υπέροχο είναι, σαν ψαλμοδία, είναι μια μυσταγωγία, μια... Ναι. Περνάμε απέναντι κύριε Θράσο, το υπεραγαπώ αυτό το κομμάτι. Όλο νοσταλγία και αναζήτηση, καμένο. Έτσι. Καμένων ευκαιριών. Έτσι. Θέλατε να με ρωτήσετε κάτι. Κάτι θέλατε να με ρωτήσετε. Ή όχι. Νόμισα ότι θέλατε να με ρωτήσετε κάτι. Μάλιστα. Απλώς μια καλησπέρα θέλω να πω και να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Έτσι κανένα. Βεβαίως. Θα το αφήσω αυτό. Ναι. Δεν θα το ξαναβάλω γιατί για το πρωί μου το ζητήσανε και δεν πρόλαβα και δεν θέλω να μιλάω πάνω. Οπότε θα το αφήσουμε μέχρι να ξαναπάμε στις γραμμές. Να είστε καλά κύριε Θράσο. Γεια, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. 23-10-287-888. Προλαβαίνουμε μερικούς ακόμα. Κληρώνουμε μέσα από το μήνυμα FM και ενώ το μήνυμα στο 54-222. Μαύρη Μάκρον, αυθεντική φανέλα ΠΑΟΚ. Λάρτζ είναι το μέγεθος. Κουρεμένο χόρτο το μαύρο επάνω. Υπέροχη. Φοριέται. Μιλάμε. Ένα στολίδι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222, είτε βγαίνετε στον αέρα, παίζουμε αντίστροφη μέτρηση ή άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, όπως η κυρία Τζόρτζη από την λεπτοκαριά, μου δίνετε τα στοιχεία σας για να πάρουμε, να σας βάλω στο διαγωνισμό μας, στην κλήρωση. Θέλω να σας πω ότι αποφασίστηκε οριστικά ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δηλαδή δόθηκε το OK και από το κράτος, γιατί το είχε αποφασίσει η Super League, έδωσε η κυβέρνηση το OK. Οπότε 6 και 7 Ιουνίου, Σαββατοκύριακο, θα έχουμε επανέναρξη. Τώρα, με τι συνθήκες, εννοείται με κλεισμένο το θυρών, χωρίς κόσμο, εννοείται με Έλληνες γιατές, γιατί ξένοι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να έρθουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, με VAR ελπίζω. Τώρα, αύριο 1 η ώρα θα υπάρξει δουσού, θα υπάρξει Δέλτα Σίγμα και θα αποφασιστεί ακριβώς το πλαίσιο στην τηλεδιάσκεψη, ακριβώς ας πούμε οι κανόνες. Διαβάζω θέματα ημερησίας διάταξης, έχουν ως ακολούθως για την αυριανή έτσι 5η 28 Μαΐου στη 1 θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο του Super League. Και λέει 1. Κλήρωση αγώνων play-out, ορισμός αγώνων play-off και play-out. Το δεύτερο μου αρέσει, διάφορα. Παιδιά, εδώ είναι όλο το είδος, τα διάφορα.
Δηλαδή, παραγγέλνεις, θα πάει μια μοσχαρίσια, ναι, μια χοιρινή, εγώ φέρε μου μια μερίδα γύρω, ναι, εγώ ένα σουβλάκι κοτόπουλο, εσύ, εγώ μια παϊδάκια, εσύ. Φίλε, φέρε μας και διάφορα. Δηλαδή, είναι αυτό που μπαίνει στο κέντρο, είναι τα ποτπουρί, είναι τα... Ναι ρε παιδί μου, κάνε εσύ μια ποικιλία, επίσης είναι μια πολύ όμορφη λέξη, και εκεί γίνεται το τσιμπολόγημα, γίνεται τσαλεπούς ο θάνατος, γίνεται το όλο να δεις. Πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμές, να παίξετε κι εσείς, θα προλάβετε να σας βάλω στην κλήρωση για τη φανελάρα. Ναι! Ναι! Τίποτα, πάμε εδώ. Γεια σας! Ούτε εδώ έπεσε 0 στα 2. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε? Άλλα 3-4 λεπτά για να πάρουμε, να σας βάλω στην αντίστροφη μέτρηση. Έχετε ζητήσει, θα φύγω με τη Βοσπορίτισσα. Σήμερα δεν θα μιλήσω με Βοσπορίτισσα. Θα κάνουμε την κλήρωση. Όμορφα και ωραία. Οπότε τελειώσαμε με αυτό. Για τον Κρέσπο που με ρωτάς, Παναγιώτη, θέλω να σου πω ότι δεν παίζει ο Κρέσπο τώρα, γιατί πρέπει να μπει 14 μέρες σε καραντίνα. Θεωρώ όμως ότι αργότερα θα τον δούμε μέσα στα πλέον με τον Ολυμπιακό, με τίποτα. Πάμε εδώ να δούμε αν σηκώσαμε το κέντρο. Ναι! Γεια σας! Έλα, Κώστα! Δύο έφαγες! Τι δύο, ρε φίλε, να πούμε. Τι είναι δύο, αυτό δύο, τρικλοποδιά. Κώστα, δεν μου λες, είσαι 4,76. 4,76. Το ξέρεις ότι έχεις κερδίσει το ατμοσίδερο, φίλε? Τι κέρδισα? Δεν είχες πάρει προθές μέρος για το σίδερο? Μπράβο. Το ατμοσίδερο, ναι. Το σύστημα ατμού, 130 ευρώ αυτά. Σε ψάχνουμε, φίλε. Δεν έχουμε το τηλέφωνό σου. Εδώ και δεν δύο μέρες. Άντε, πού να σε πάρω το τηλέφωνο? Εγώ δεν έχω το τηλέφωνό σου. Και επίσης, θα σας πω το εξής. Ναι. Όταν παίρνετε μέρος με τα τρία τελευταία ψηφία από το σταθερό, πού ναι, να ξέρουμε το υπόλοιπο? Όμως, και το μήνυμα όταν στέλνετε, δεν βλέπουμε όλο το νούμερο. Είναι προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τη γραμματεία η οποία έχει, αλλά όταν. Όταν είναι από το κινητό. Τώρα που ήταν από το σταθερό και είχα τα τρία τελευταία ψηφία. Κωστάκη, δεν ήξερα αν είσαι εσύ. Κατάλαβες. Πήραμε ένα σπίτι απέναντι από την Τούμπα εκεί πέρα για την κόρη μου και έχω τρεξίματα. Έχει τρεξίματα. Μα... Δεν μπορούσα. Έχουμε ένα μαστόρια και τέτοια. Δεν με πήγε η ιδέα καθόλου πραγματικά. Κωνσταντίνε, δώσε μου λίγο επίθετο για να το στείλω στον Παμπουκίδη. Μάλιστα. Πηγαδάς Κωνσταντίνος. Το κινητό δεν το ξέρω απέξω. Πηγαδάς. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Πηγαδάς. Είμαστε... Θα πας με την ταυτότητα στον Παμπουκίδη, έτσι, για να παραλάβεις το υπέροχο σύστημα σιδερώματος. Κληρώθηκες από πολύ κόσμο, έτσι, είναι με ατμό, με γεννήτρια ατμού κτλ. Ένα στολίδι, φίλε. Και μάλιστα Philips. Όχι ότι να είναι, όχι άλλα ντάλα. Να ξέρεις. Είναι νούμερο ένα. Να ξέρεις. Τι ευχαριστείς, δεν είσαι πάντα τυχερός, φίλε. Εντάξει, όλος ο κόσμος. Και τα συναφή. Και τα συναφή. Τώρα, πρέπει να κανονίσουμε. Ναι. Δεν θα παίξω τίποτα. Απλώς σε πήρα για μια καλησπέρα, ρε. Εσύ θα βγάλεις σήμερα, θα βγάλεις, θα κληρώσεις την μπλούζα αφού έχεις πάρει το σίδερο, έτσι. Όποιο παοκτσάκι να την πάρει, με όλη μου την καρδιά, αδερφέ. Δώσε μου λίγο. Από το ένα, κάτσε να δω τι γίνεται εδώ και στα μηνύματα. Περίμενε. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 41 θέλω να μου δώσεις. Ένα νούμερο. Μάλιστα. Το 20. Το 20. Το 20. Λοιπόν. Στοιχειωρό να είναι. Το 20 είναι ο Ζήσης Αδάμος. Αδάμος ή Αδάμος. Κεφαλαία. Ζήσης Αδάμος. Μπράβο. Έτσι. 6-9-44. Ναι. 5-21. Μπράβο. Ο Ζήσης Αδάμος. Λοιπόν, επικοινωνούμε εμείς μαζί σου. Ή μάλλον να το πω καλύτερα. Από την Πέμπτη. Από αύριο και μετά έρχεσαι εδώ στα στούντιο του αθλητικού Λίμπερο, Φράγκον και Λέοντο Σοφού, Λέοντο Σοφού 18, να παραλάβεις την μπλουζάρα σου, φίλε. Και πάντα να είσαι τυχερός. Και να ευχαριστείς τον Κώστα τον Ιπποκράτιο που σε έβγαλε διαστόματός του. Τυχερό. Να είσαι πάντα τυχερός, ζήσε αγόρι μου. αγόρι μου. Κωνσταντίνε μου, χορευτή μου. Πες τι θέλεις. Απολαύσαμε σήμερα. Τι να πω, ρε αδερφέ, αντί να δώσουμε δύο μάτς μόνο. Μπήκαμε στα 12. Έτσι. Πότε θα κάνουν οι ομάδες προετοιμασία, πότε θα ξεκουραστούν οι παίκτες. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να το κάνω. Πρέπει να κάθομαι και σκέφτομαι καμία φορά. Ναι. Λοιπόν, άστο αυτό, τελείωσε, έγινε τώρα. Οι παλιοποιότητες υπάρχουν. Ναι, αγόρι. Είπες κάτι για τον Χρήσαντο με τον Παναγιώτη. Έχω ένα φίλο, μας έλειπε τον Νταούλη, είναι Αριανός. Παίζει Νταούλη. Έχω κλαρίνο, έχω τον δάσκαλο με το αρμόνιο και τον μπουζούκι. Τον είπα. Ο κουμπάρος του είναι μπουζουξής εξαιρετικός. Ναι. Και νομίζω Παοκτσάκη. Άκω τώρα. Ναι. Είμαστε, λέει, 20 άτομα, λέω, από το σύλλογο Παοκτσάκια. Ναι. Είμαστε σκασμένοι με αυτές εδώ τις πολυδιοκτησίες, τις τιμωρίες. Ναι, ναι. Το λέω, πες
Άσε ρε Χρήστο, το λέω αδερφέ, ότι πώς το πήρε η Δανία και η Ελλάδα ρε παιδί μου το 92 και το 94. Κάνουμε κάνα τρελό και το παίρνουμε. Έτσι, μα μπορεί, να, μέσα, μα μπορεί να επιστραφούν. Έχουμε. Μπορεί να επιστραφούν λοιπόν, οι 7 βαθμοί δικαίως να επιστραφούν. Μπορεί να τιμωρηθεί ο άλλος για τα στημένα και μετά γεια σας, αντίο ζωή. Θα πάρω το λέω, ο Κώστας βολεύει, είναι στην αρχή της Εγνατίας εκεί πέρα, θα πάμε 20-25 άτομα, εσύ τον Ταούλη, τα Κλαρίνα, θα γίνει πανικός κυρίο. Αυτήν τη φορά λέω θα γίνει πανικός κυρίο. Έχουμε και χώρο να χορέψουμε εκεί μπροστά σε εσένα Κώστα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, σε φιλό, λοιπόν, σε φιλό. Στο καλό, στο καλό. Γεια, γεια σου Κωνστάκη μου, γεια, γεια. Λοιπόν, έτσι φεύγω, όπως έχω υποσχεθεί. Σας φιλώ γλυκά, δεν κουνιέται κανένας εννοείται, γιατί έρχεται Ζαγόρας Γιώργος. Το επόμενο δύο μένετε καρφωμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Θυμίζω Αιγαίων υπέροχα ψαρικά και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Και ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης με Philips 30%. Δεν θα μιλήσω πάνω σε αυτό και το βάζω από την αρχή, όπως και ζητήθηκε. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 8. Bye, bye, bye!